Είμαι συνέχεια στο κομπιούτερ και ψάχνω τις προσφορές. Αν δεν έχει 50% δεν πάω. Άρα με αυτό το κριτήριο ψωνίζετε κι εσείς. Εντελώς. Ναι. Τώρα εδώ είχα πολύ καιρό να έρθω. Πάω μία στο ένα, μία στο άλλο, μία στο παράλληλο. Σε ερευνητές της αγοράς έχουν εξελιχθεί καταναλωτές που ψάχνουν διαρκώς και λεπτομερώς την καλύτερη τιμή για να γλιτώσουν λίγα ευρώ από τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Δεν μπορείς όμως όλη τη μέρα να είσαι, να πας να πάρεις το ψωμί από το ένα το σούπερ μάρκετ 50 λεπτά, να τρέξεις σε άλλο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τη φέτα 20 λεπτά. Και όλα αυτά. Ξέρουν τι κάνουν. Και όντως έτσι είναι, αφού για να διασφαλίσει κάποιος πως θα βάλει στο καλάθι του τα οικονομικότερα προϊόντα, θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον 3 σούπερ μάρκετ. Στην έρευνα του Open στα ράφια των σούπερ μάρκετ εντοπίσαμε απορρυπαντικό ρούχων 17 μεζούρων, το οποίο πωλείται σε μία αλυσίδα 1,88, σε άλλη 2,19 και σε άλλη φτάνει μέχρι και τα 3,98 λεπτά. Επώνυμο κίτρινο τυρί σε φέτες συσκευασμένο 175 γραμμαρίων ξεκινά από 2,21 λεπτά σε μία αλυσίδα και σκαρφαλώνει μέχρι και τα 3,28 λεπτά σε ανταγωνιστικό σούπερ μάρκετ. Κάνετε έρευνα μεταξύ των σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτός εδώ το έχει τόσο απέναντι. Από τον Νέα Σμύρνη έρχομαι τώρα εδώ. Τι έχω ψάξει τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Οι διακυμάνσεις εντοπίζονται σε όλο το φάσμα των προϊόντων. Επώνυμα μακαρόνια με λαχανικά κατεψυγμένα σε ένα σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε 2,81 λεπτά, ενώ το ίδιο ακριβώς προϊόν σε άλλο μάρκετ ανεβαίνει στα 4,51 λεπτά. Συσκευασία τριών γιαουρτιών 200 γραμμαρίων στο ράφι ενός επώνυμου μάρκετ 1,69 λεπτά και σε άλλου 2,34 λεπτά. Το απέναντι σούπερ μάρκετ έχει 68 λεπτά. Εδώ ο κύριος, ξέρω να πρέπει να το πω. Το έχει 89 λεπτά. Λοιπόν, άρα κάνετε έρευνα αγοράς, κοιτάτε πού σας συμφέρει καλύτερα. Αναγκαστικά την κάνουμε, λεβέντη μου, διότι δεν υπάρχουμε το περιθώριο των χρημάτων. Την ίδια ώρα, νέα μελέτη του ILK για την τιμή των προϊόντων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αναφέρει πως έχουμε φθηνότερο καλάθι από τα άλλα κράτη, επισημένοντας όμως και την μεγάλη διαφορά ΦΠΑ που έχει η Ελλάδα, που βρίσκεται στο 24%, ενώ σε Ισπανία, Πορτογαλία ή Ηνωμένο Βασίλειο ο ΦΠΑ τροφίμων είναι από 6 έως και μηδενικός.